Πέτρος Κοντζίνος. Εδώ. Έρχεται από το βάθος. Γενικός Διευθυντής, Ντεβόλο Ελλάς. Ποιο μετερίζει του M θα πιάσουμε τώρα? Δύο μετερίζια. Okay. Αν είναι και αντιδιαμετρικά, τόσο το καλύτερο, ώστε να κρατάμε και τα στενά που λένε. Καλησπέρα. Λάβετε θέση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Πέτρος Κοντζίνος. Αντιπροσωπεύω για την Ελλάδα και την Κύπρο την εταιρεία Ντεβόλο. Γνωστή πλέον στο χώρο εδώ και 5 χρόνια για τα προϊόντα Powerline. Θα δούμε μια καινοτομία το 1200 για πολύ λίγο και θα πάρουμε μια ματιά για την καινούργια τεχνολογία την οποία σκοπεύουμε να λανσάρουμε στα τέλος του 2015 με αρχές 2016 και στην ελληνική αγορά. Γνωστά τα προϊόντα μας. Δεν έχω κάτι το οποίο μπορώ να έχω στο χέρι. Περιορισμούς, έτσι στην Ντεβόλο, άρα θέλετε να περπατήσετε. Θέλω να περπατήσω λίγο. Λοιπόν, τα προϊόντα μας γνωστά πλέον... Πατάω κάτι. Τα προϊόντα μας γνωστά πλέον σαν Wi-Fi τεχνολογία, ότι έχουν σπάσει το φράγμα και τον κάθε τοίχο, συνεχίζονται και έχουμε κατασκευάσει ένα προϊόν πλέον με τεχνολογία Wi-Fi AC, το 1200. Σαφέστατα είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι υποδομές δεν είναι οπωσδήποτε οι καλύτερες. 65% ενδεχομένως στα σπίτια έχουν κακή ποιότητα, κακό σήμα Wi-Fi, ίσως είναι και παραπάνω. Και εδώ προσφέρουμε εδώ και 3 χρόνια τις λύσεις μας με ένα on top παραπάνω πλέον στα 1200 και με τεχνολογία AC. Όπως βλέπετε το προϊόν το ίδιο έχει ενσωματωμένη μπρίζα. Έχει λέιζερ. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπρίζα. Είναι 1200 Mbps μέσα από το DLAN, δηλαδή μέσα από το ρεύμα που ήταν 500 και έχει ενσωματωμένες 2 θύρες Gigabit. Η μπρίζα έχει βέβαια τη φιλοσοφία για να μην χάνουμε την μπρίζα στον τοίχο μας, εκεί που έχουμε το router που τις περισσότερες φορές υστερούμε. Άρα, έχουμε ασύρματο δίκτυο παντού εκεί που το χρειαζόμαστε. Έχουμε WLAN τεχνολογία στο προϊόν αυτό ταυτόχρονα 2,4 και 5 GHz, το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπήρχε, ήταν μόνο 2,4 ή 5. 1200 Mbps, Range Plus Technology, Gigabit θύρες και ενσωματωμένη μπρίζα. Αν θέλετε, υπάρχει ένα hands-on το οποίο γίνεται κάτω στην αίθουσα Φλόρινα που μπορούμε να δούμε και τα προϊόντα live. Πρόσβαση επισκέπτη, μια ειδική παραμετροποίηση, γονικός έλεγχος και χρόνος εκπομπής. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρεια γιατί θα ήθελα να την αφιερώσω για την επόμενη ενότητα. Και βέβαια ρυθμίζεται είτε από το smartphone σας, είτε από το iPad σας, οτιδήποτε υπάρχει, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανοίγω έναν υπολογιστή για να ρυθμίσω το προϊόν μου. Εδώ να το δούμε εντάχει, έχει 4 κεραίες μέσα, 2 στα 2,4 GHz, 2 στα 5. Την ενσωματωμένη μπρίζα όπως αναφέραμε, λιγοστέψαμε λίγο τα κουμπιά για να έχει λιγότερη κατανάλωση από πλευράς της λιχνίας που είχε 4 μέχρι στιγμής. Έχουμε 2 θύρες Gigabit και την τεχνολογία Range Plus Technology. Θα ήθελα όμως εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη που δεν θα πω λεπτομέρειες, θα ήθελα να τις πω κάτω στην αίθουσα Φλόρινα, αν έχετε χρόνο θα χαρώ να σας καλωσορίσω και εκεί. Πάμε τώρα στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το home control. Τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολλά για smart home, για home control και λίγα έχουμε δει. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τις περισσότερες φορές ότι το συνδυάζουμε ενδεχομένως με security, ότι έχουμε κάποια εγκατεστημένη κάμερα ενδεχομένως κάπου και ούτω καθεξής. Όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε προϊόντα και να τοποθετήσουμε στο σπίτι μας, χωρίς να χρειαζόμαστε ειδικούς, τεχνικούς ενδεχομένως, εγκαταστάσεις με ρεμέτια να κάνουμε, για να εξοικονομήσουμε τι? Χρήματα. Να εξοικονομήσουμε ενέργεια, κάτι το οποίο δεν το κάναμε μέχρι τώρα, γιατί δεν είχαμε ενδεχομένως και τη δυνατότητα. Άρα τι είναι το smart home? Είναι ένα έξυπνο περιβάλλον, είναι μια έξυπνη άνετη ζωή και πάντα σε σύνδεση. Πρέπει να είμαι πάντα ή όσο μπορώ να είμαι πάντα online, ούτως ώστε να έχω και πάντα την πληροφόρηση που χρειάζομαι. Άρα, μου προσφέρει περισσότερη άνεση, περισσότερη ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον ξέρω και ρυθμίζω ανα πάσα στιγμή αυτό που χρειάζεται να δουλεύει την ώρα που είμαι εκεί ή που δεν είμαι εκεί. Και εδώ η καινοτομία μας, διότι όλοι μιλάνε για το smart home, αλλά εσύ μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου. Δηλαδή, είναι ένα προϊόν out of the box, το βγάζω από το κουτί και το τοποθετώ μόνος μου. Παραμετροποίηση όπου και αν βρίσκομαι. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω μέσω ίντερνετ
μέσα από το σπίτι μου ή ακόμα και όταν δεν έχω ίντερνετ και έχει διακοπή, μέσω Wi-Fi. Άρα δεν πρέπει να είμαι συνδεδεμένο στο cloud. Μπορώ να το κάνω όμως και έξω όταν βρίσκομαι μέσα από το smartphone μου ή μέσα από το cloud σε έναν απλό υπολογιστή. Μια κεντρική μονάδα διαχείρισης, η οποία διαχειρίζεται όλες τις περιφερειακές συσκευές που μπορεί να έχω τοποθετημένες στο σπίτι μου. Προστατευμένη πρόσβαση, κρυπτογράφηση 128-bit, η γνωστή κρυπτογράφηση που έχουμε πάντα, και μόνο η κεντρική συσκευή αναγνωρίζει τις περιφερειακές μας συσκευές, το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε συσκευή παντρέψω με την κεντρική, μόνο αυτή μπορεί να τη διαχειριστεί, διότι κρυπτογράφεται αμέσως. Αυτή είναι η κεντρική συσκευή, είναι η καρδιά για το έξυπνο σπίτι μας, είναι σαφέστατα και το μέρος, το βασικό, στο starter kit. Συντονίζει όλες τις συσκευές home control και είναι Z-Wave. Συγγνώμη. Είναι συμβατό δηλαδή με άλλους κατασκευαστές Z-Wave προϊόντων, οι οποίοι αριθμίζονται σήμερα στους 800 περίπου. Άρα σκεφτείτε τι ποικιλία και δυνατότητα έχετε να επιλέξετε μέσα από κατασκευαστές, συμβατές, συσκευές, οι οποίες λειτουργούν με αυτό το πρωτόκολλο. Τα πλεονεκτήματά μας είναι ότι είναι ένα στάνταρ ασύρματης επικοινωνίας, είναι χαμηλής συχνότητας, το οποίο σημαίνει ότι περνάει και κάποια φυσικά εμπόδια όπως τον τοίχο, αλλά έχει και το πλεονέκτημα ότι οι ενεργές συσκευές λειτουργούν σαν επαναλήπτες. Θα το εξηγήσω ίσως λίγο αργότερα, εφόσον έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μας. Αξιόπιστη και αμφίδρομη επικοινωνία. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι σήμερα στέλνω μία εντολή από το ισόγειο να σβήσει το φως στο υπόγειο. Ποιο είναι το πλεονέκτημά μου? Ότι παίρνω πίσω το μήνυμα ότι είναι έκλεισε. Ότι είμαι πολύ πιο ισχυρός στην ακτίνα εκπομπής μου από ότι είναι το Wi-Fi. Γιατί μην ξεχνάμε προηγουμένως ότι στο αδύναμο Wi-Fi σήμα, αν έχω στο υπόγειό μου ένα ενδεχομένως σήμα, ενδεχομένως η εντολή να μην φτάσει κάτω. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πάω να κοιτάξω ενδεχομένως αν έσβησε το φως. Ενώ εδώ θα πάρω εντολή πίσω, μάλλον μήνυμα πίσω, ότι το φως έσβησε. Μπορώ να έχω μέχρι 232 συσκευές μέσα σε ένα δίκτυο. Και αν δόξα τω Θεώ χρειαστείτε παραπάνω, που σας το εύχομαι, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο δίκτυο μέσα στο υφιστάμενο δίκτυο. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα σενάριο, εδώ αριστερά κάτω με το πορτοκαλί, όταν τότε. Έτσι είναι και ο προγραμματισμός, είναι πολύ απλός, σε περιβάλλον Android, σε περιβάλλον Windows, για Macintosh και για οτιδήποτε. Άρα μπορώ να ορίσω και να πω, όταν με drag and drop ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω, να κλείνει το καλοριφέρ. Ή όταν μπαίνω μέσα μετά τις 5 και έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει, να ανάψει το φως. Αλλά να μην ανάψει όταν έχω ακόμα 50% φωτεινότητα. Για παράδειγμα, ότι έχω παράθυρα στο διάδρομό μου και απ' έξω έχει ακόμα λίγο ήλιο. Άρα όλα αυτά μπορώ να τα κάνω, να εξοικονομήσω ενέργεια και χρήματα. Όπως για παράδειγμα αυτό που γνωρίζουμε στη θέρμανση. Για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικά στη θέρμανση. Παίρνουμε ένα μήνυμα, έχουμε προγραμματίσει το καλοριφέρ μας να έχει σταθερά 21 βαθμούς στο χώρο μας. Ξαφνικά όμως αυτή η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει. Πάει στους 18. Τι κάνει το έξυπνο μηχάνημα? Ξεκινάει και ξαναδουλεύει πιο δυνατά για να ξανανεύει στα 21. Όμως δεν πρέπει να ξέρω πρώτα γιατί κατέβηκε στους 18. Έχω ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό. Ίσως όχι ορθά ανοιχτό, γιατί μπορεί να ακούγεται ανόητο, ας πούμε, φεύγεις το σπίτι σου και έχεις ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό. Όχι. Το έχω αφήσει λίγο ανοιχτό. Όμως από εκεί ξεκινάει και χάνει ενέργεια. Άρα τι κάνει? Μου στέλνει ένα μήνυμα. Για οποιαδήποτε ενέργεια μου στέλνει μήνυμα, όπου και να βρίσκομαι, στο smartphone μου, στον υπολογιστή μου, με SMS, και μου λέει: έχεις ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό και έχω κλείσει το καλοριφέρ. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κάνω την ανάλογη ενέργεια τώρα, ή να πάω να το κλείσω το παράθυρο, ή οτιδήποτε τέλος πάντων πρέπει να κάνω. Ή με έναν ανιχνευτή καπνού. Σκεφτείτε ότι ο ανιχνευτής καπνού, ο οποίος υπάρχει, ξαφνικά τη νύχτα πιάνει φωτιά. Ή εκδηλώνεται για τον Α ή Β λόγο. Έχω τη δυνατότητα μέσα από ένα τηλεκοντρόλ ή με το πάτημα ενός μπουτών σε μια συσκευή που θα τη δούμε λίγο πιο κάτω, να έχω προγραμματίσει διάφορες ενέργειες. Σε περίπτωση φωτιάς, το πατάω, ανάβουν τα φώτα, σηκώνονται τα πατζούρια, ούτως ώστε για να μην μέσα στον πανικό σηκωθώ πάνω και σκοντάψω πάνω από κάπου ένα αντικείμενο και τραυματιστώ κιόλας. Λοιπόν, άρα το σενάριο όταν τότε είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και γίνεται με πολύ απλό τρόπο. Το starter kit είναι στα 199 ευρώ, που αποτελείται από την κεντρική συσκευή, έναν ανιχνευτή κίνησης και μια μαγνητική παγίδα και την έξυπνη μπρίζα μέτρησης.
Εδώ είναι οι συσκευές οι οποίες μας προσφέρουν την εξυπηρέτηση, είναι ο μετρητής όπως είπαμε, η επαφή πόρτας, θερμοστάτης χώρου, σώματος και ο ασύρματος διακόπτης που σας περιέγραψα, ο οποίος υπάρχει με δύο ή με ένα πλήκτρο, με ένα μπουτόν. Άρα στο δύο μπορώ να χρησιμοποιήσω τέσσερις προγραμματισμούς, πάνω έναν, κάτω έναν. Άρα συνεπώς δύο πλήκτρα, τέσσερα. Και το τηλεκοντρόλ είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι ο διακόπτης με τα δύο πλήκτρα. Άρα μπορώ να το έχω μαζί μου και αν έχω ξεχάσει ακόμα και τα φώτα αναμένα την ώρα που έχω βγει από το σπίτι, μπορώ να πατήσω την εντολή να σβήσουν τα φώτα, διότι έχει μια πτήνα μέχρι 100 μέτρα. Οι μπρίζες, μάλλον οι συσκευές που μας προσφέρουν την ασφάλεια είναι ο ανιχνευτής κίνησης, ανιχνευτής καπνού, η έξυπνη μπρίζα και η επαφή πόρτα παραθύρου. Και εξοικονόμησης ενέργειας. Βλέπετε, θερμοστάτης σώματος και θερμοστάτης χώρου. Γιατί από το σώμα μέχρι το χώρο έχουμε κάποια διαφορά θερμοκρασίας. Γιατί στο σώμα μπορεί να έχουμε δώσει 21 βαθμούς για παράδειγμα, αλλά ο χώρος να έχει μόνο 19-20. Μεταξύ τους ανταλλάσσουν την πληροφορία για να έχουμε τη θερμοκρασία που επιθυμούμε. Η έξυπνη μπρίζα πάλι και η επαφή πόρτας και παραθύρου. Πάντα δυνατότητα να μπορέσω να μπω και να παραμετροποιήσω οτιδήποτε χρειάζεται να παραμετροποιηθεί. Και υπάρχουν δύο accounts. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι σαφέστατα και το παιδί μου θα μπορούσε να κάνει μια αλλαγή. Αλλά αλλαγές τις οποίες έχω προσδιορίσει εγώ ότι θα κάνω μόνο προσωπικά, εγώ δεν μπορεί να τις κάνει κανένας άλλος. Άρα υπάρχει ένας admin και υπάρχουν και πολλοί users. Προβάλλει μέσα σε μια οθόνη όλες τις λειτουργίες που έχουμε ορίσει. Και φυσικά θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Επισκόπηση συσκευών, κανόνες, συγχρονισμός και στατιστικά αποτελέσματα. Νοέμβριος 2015, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και αυτό το προϊόν στην ελληνική αγορά, στη χειρότερη αρχές του 2016. Εδώ είναι οι συσκευές μας, έτσι μια συνοπτική παρουσίαση των τιμών, 199 όπως σας είπα το starter kit, η έξυπνη μπρίζα 39 και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να μην τις αναφέρω όλες, μπορείτε όλοι να έχετε την παρουσίαση, όσοι περάσετε και μου αφήσετε τα στοιχεία σας, πολύ ευχαρίστως να σας τη στείλω. Και ευχαριστούμε. Βέβαια, αν έχω ακόμα, ναι, έχω ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ευχαριστώ πολύ. Γιατί επιλέξαμε Z-Wave. Έχει ασφάλεια. Είναι αξιόπιστο, επικοινωνιακό, χωρίς παρεμβολές, γιατί και αυλαβείς. Αυλαβείς από ποιας πλευράς και χωρίς παρεμβολές. Δεν είναι όπως είναι το Wi-Fi, τα 2,4 GHz που εκπέμπει συνεχώς. Εκπέμπει μόνο όταν είναι να εκτελέσει κάποια εντολή. Αλλιώς δεν εκπέμπει. Να μην μπούμε στις λεπτομέρειες τώρα της κρυπτογράφησης, μπήκαμε νομίζω προηγουμένως. Είναι σαφέστατα αξιόπιστο και επικοινωνιακό, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό. Αφήσαμε ανοιχτό τον κώδικα, αφήσαμε ανοιχτό μάλλον την παλέτα των προϊόντων για το Z-Wave για να μπορεί κανείς να αποκτήσει και συσκευές που δεν κατασκευάζουμε εμείς. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αγοράσει, για παράδειγμα, ένα μηχανισμό να ανεβοκατεβαίνουν τα ρολά, το οποίο δεν έχουμε φτιάξει ακόμα, δεν έχουμε κατασκευάσει ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άλλον οποιοδήποτε κατασκευαστή, ο οποίος κατασκευάζει προϊόντα Z-Wave. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα.